Τι είπες? Πηγαίνετε, εγώ δεν μπαίνω. Καλησπέρα σας, είμαστε Mr. Bright and the Magpie. Είμαι η Magpie και πίσω από την κάμερα είναι ο Mr. Bright. Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη. Και από πίσω μας είναι ο τάφος του Ατρέα. Και ναι, βρισκόμαστε ξανά στο Άργος και επειδή δεν προλάβαμε την προηγούμενη φορά να τον επισκεφθούμε, αν θυμόσαστε είχαμε δει μόνο τον τάφο των δαιμόνων. Για όποιον δεν έχει δει το συγκεκριμένο επεισόδιο, σας βάζω εδώ το link να πάτε να το δείτε. Επιτέλους σήμερα καταφέραμε να τον επισκεφθούμε. Τώρα θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία έχω συμπεράνει γενικά για την περιοχή του Άργους. Καταρχήν εδώ πέρα υπάρχει άλλος φωτισμός. Τι εννοώ? Είναι λες και υπάρχει ένας άλλος ήλιος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση ούτε με το φως στο Αμφιαράιο που είχαμε πάει, ούτε με το φως γενικώς στα διάφορα άλλα μέρη. Σου βγάζει κάτι μυσταγωγικό, υπάρχει και μια ελαφρά έτσι σαν πάχνη στην ατμόσφαιρα. Είναι πρωί ακόμα. Ναι, ίσως. Είναι πρωί εννοείται. Εδώ μέσα υποτίθεται ότι έχει βρεθεί αυτή η παράξενη μούμια, την οποία περιγράφουμε στο επεισόδιο όπου έχουμε επισκεφθεί το Εθνικό Μουσείο. Σας βάζω το link να πάτε να δείτε και το συγκεκριμένο επεισόδιο. Τι άλλο έχει βρεθεί εδώ μέσα? Κανείς δεν γνωρίζει. Πάντως αυτό το πράγμα, ας πούμε, υποτιθέμενη μούμια, η οποία δεν υπάρχει και πουθενά, ήταν κάπως έτσι στραπατσαρισμένη, λίγο έτσι στραβό υποτίθεται το πρόσωπο, γιατί υπήρχε από πάνω η προσωπίδα η χρυσή, η οποία πάλι υποτίθεται ότι ζύγιζε πάνω από 30 κιλά. Εμείς ωστόσο την είδαμε, αν και εφόσον ήταν αυτή, διότι εμένα ναι, μου φάνηκε σαν αντίγραφο, ήταν ένα λεπτό φύλλο χρυσού. Κάποιοι συνδρομητές βέβαια είπαν ότι όντως δεν ήταν τόσο βαριά, ότι ήταν λεπτή. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι στο μουσείο φυλάσσονται αντίγραφα, διότι τα αυθεντικά είτε φοβούνται μήπως τα κλέψουν, είτε εγώ πιστεύω βασικά ότι έχουν πάει σε ιδιωτικές συλλογές και γιατί όχι. Τώρα, θα βρούμε εμείς το μυστήριο του τάφου. Φυσικά, επειδή έχουμε και την Ελένη στην παρέα μας, έχουμε και κάποια μηχανήματα, θα μετρήσουμε λίγο και με το EMF, να δούμε από ηλεκτρομαγνητικής κατάστασης τι υπάρχει. Εγώ πριν λίγο που μπήκα πάντως, βγήκα έξω τρέχοντας, δεν μου άρεσε πάλι καθόλου, μα καθόλου ενέργεια. Ένιωσα κάτι πολύ βαρύ, τεράστιο, γκώδες και αλόκοτο. Νομίζω και ότι κάτι άκουσα σαν ψήθυρο, μπάσα φωνή, δεν ξέρω, θα ξαναπούμε βέβαια. Λογικό είναι, αφού μπήκες μέσα σε ένα ναυτικό κτίσμα με τόσες ενέργειες αρνητικές. Δεν το συζητάω. Οπότε, λογικό είναι να αισθάνθηκες αυτό. Σε ό,τι αφορά γενικά τους τάφους και όλα τα μέρη αυτά που επισκεπτόμαστε, που μας ρωτάτε αν φοβόμαστε, φυσικά και φοβόμαστε. Ιδιαίτερα εγώ, όταν επισκεφθήκαμε λίγο πιο πάνω τον τάφο των δαιμόνων, τι να σας πω, είχα εφιάλτες 3 βράδια συνεχόμενα με το συγκεκριμένο μέρος. Τώρα τυχαίο, είναι η φαντασία μου που καλπάζει. Φαντασία στη φαντασία όμως κάνει ένα build-up περίεργο. Μήπως τελικά δεν είναι φαντασία και μήπως δεν είναι τυχαία όλα αυτά? Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Απλώς στο συγκεκριμένο οίκημα, το ταφικό, κάτι είχε προσκοληθεί στην άβρα σου. Και ένας λόγος που αισθανόσουν έτσι ήταν αυτός. Μάλιστα. Χαίρετε και από μένα. Εγώ βρίσκομαι τώρα στη δεξιά πλευρά του ταφικού περιβόλου, να το πούμε έτσι, όπου εδώ υπάρχουν κάποια απομεινάρια από πέτρες, οι οποίες, εντάξει, είναι διάσπαρτες, προφανώς έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερη εποχή. Η ταμπέλα λέει βέβαια ότι είναι δείγμα μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής του 13ου αιώνα π.Χ. Δεν το πιστεύω, επουδενή. Βλέπω καθαρά ότι οι πέτρες αυτές είναι κομμένες από κάπου αλλού και τοποθετημένες ξανά, ώστε να φτιάχνουν κάτι σαν, δεν ξέρω τι είναι, λένε ότι είναι σπίτια. Δεν μπορώ να ξέρω τι είναι. Από την τεχνοτροπία και μόνο με μου βγάζει ρωμαϊκά με τα ρωμαϊκά, δεν γνωρίζω. Πάντως είναι άτακτα τοποθετημένες οι πέτρες όλες. Πιθανότατα υπάρχουν και άλλα ευρήματα εδώ, τα οποία δεν έχουν ανασκαφεί ή τα αφήσαν επίτηδες. Κοιτάξτε τα τυχάκια. Αυτά μπορεί να έχουν γίνει και από απλούς βοσκούς, ας πούμε. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Και βλέπετε ότι οι πέτρες είναι από τον ευρύτερο χώρο και λένε ένα κλασικό δείγμα μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής. Αχ, τι άλλο θα ακούσουμε.
ξέρετε, έχω την δέσμη μου. Πριν λίγο έκανα κάποιες ερωτήσεις. Βασικά, και οι τρεις μας κάναμε από μία ερώτηση που να σχετίζεται εδώ με το μέρος. Η δική μου η ερώτηση ήταν τι είναι αυτό το μέρος, τι υπάρχει ουσιαστικά εδώ. Και η κάρτα που τράβηξα ήταν αυτή. Λέει ευγνώμων γίνου, δηλαδή να είσαι πάντοτε ευγνώμων για αυτά που συμβαίνουν και τα λοιπά. Εντάξει, όπως έχουμε πει, οι κάρτες αυτές έχουν διφορούμενη έννοια. Εγώ την ερμηνεία που θα δώσω ως διάμεσο στη συγκεκριμένη κάρτα είναι αυτό που βλέπω. Είναι ένας φτερωτός δαίμονας και μην ξεχνάτε ότι ακριβώς από πίσω είναι ο θολωτός τάφος των δαιμόνων, όπου έχει βρεθεί και αυτή η πλάκα η αλοειδής με τους φτερωτούς δαίμονες, οπότε νομίζω ότι έπεσε Διάνα. Άρα σου λέει ουσιαστικά ότι υπάρχουν κάποια χθόνια όντα τα οποία ίσως προστατεύουν το μέρος, δεν ξέρω, κάτι κάνουν τέλος πάντων, και ο αριθμός είναι το 7, είναι ο θεϊκός αριθμός, είναι ο τέλειος αριθμός. Κοίτα εδώ πέρα, υπήρχε πόρτα. Εδώ υπήρχε πόρτα, βλέπεις εδώ, κοίτα εδώ. Είναι λαξευμένο αυτό. Ναι, και αυτό, και αυτοί οι οποίοι εκεί πέρα. Και αυτοί οι οποίοι. Μπορεί να ήταν αμπάρες, ξέρεις, όταν τους σίδερο που κλείναν έτσι. Λογικά πρέπει να έρθει και από εκεί. Έχει. Κοίτα, βλέπεις ότι ήταν όντως πόρτα. Έχει, ναι, και εδώ. Βλέπω, ναι, βεβαίως. Ναι, και εδώ ταφική είσοδος είναι. Όχι, δεν έχει κάποιες επιγραφές, είναι σκαμμένο όμως. Εδώ είναι σκαμμένο μετά την υπηρεσία. Ναι, είδες όμως ότι είναι πάλι ταφική είσοδος. Αυτό είναι όταν είναι στο Ελλήνιο. Κοίταξε, γιατί αυτοί οι τύποι, αν φτιάχνανε δύο πολυμεροί, θα τα φτιάχνανε έτσι. Αυτό είναι σκαμμένο μετά την υπηρεσία. Κάποιος έσκαψε και μπήκε εδώ μέσα. Όντως είναι σκαμμένο μετά, ναι. Οι ενδείξεις εδώ το IMF δεν μας κάνει. Δεν έχει τίποτα. Έξω από τον τάφο του και καλά του Ατρέα, έτσι. Δεν ξέρω ποιανού ήταν πραγματικά. Τι παρατήρησα εγώ. Πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το κτίσμα αυτό είναι τροποποιημένο πολλές φορές. Αυτοί που πρώτοι το έκτισαν ήταν οι ίδιοι βέβαια που έκτισαν και την αρχική πύλη των Λέοντων. Οι πέτρες της βάσης, όπως είδαμε, είναι τεράστιες, γύρω στα 6-6,5 μέτρα επί 80 πόντους περίπου. Όπως τις μέτρησα με το λέιζερ. Δεν πιστεύω ότι κάποιες έχουν μετακινηθεί ποτέ από εκεί. Όλες οι πέτρες είναι γεωπολιμεροί, έτσι, όπως το λέμε. Δηλαδή μείγμα. Δεν υπάρχει καμία πέτρα εξοριγμένη από βουνό. Με βότσαλα κλπ. Που σημαίνει για μια ακόμα φορά ότι δίπλα εδώ υπήρχε θάλασσα όταν χτίστηκε το κατασκεύασμα αυτό. Η Ελένη και εγώ μπήκαμε και στο δεύτερο θάλαμο μέσα στον θολωτό τάφο και είδαμε ότι έχει σκαφτεί σε μεταγενέστερα χρόνια. Υπάρχει μια περίπτωση, δεν έχουμε αποδείξει γι' αυτό, υποθέσεις κάνουμε, ότι μπορεί ο Σλίμαν να χρησιμοποιήσει εργαλεία και να έσκαψε τον περίγυρο του δεύτερου δωματίου. Από το έδαφος μέχρι την κορυφή του θολωτού τάφου είναι γύρω στα 11 μέτρα, όπως είδαμε και στο λέιζερ. Για να χτιστεί ένα τέτοιο κατασκευασμό, καταλαβαίνετε ότι, μην τα λέμε ξανά, ότι άνθρωποι της εποχής του Χαλκού δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να είχαν κάνει κάτι τέτοιο. Μας κοροϊδεύουν και μας κοροϊδεύουν για μια ακόμα φορά στα μούτρα μας. Ξυπνήστε, αναιρέστε αυτά που ξέρετε. Δείτε με τα μάτια σας τι υπάρχει, βγάλτε συμπεράσματα. Τροφή για σκέψη, ναι, αλλά πλέον οι ενδείξεις είναι πάρα πολλές. Δεν μπορείτε να αγνοείτε αυτά τα πράγματα και να πιστεύετε αυτά που σας λένε στα συμβατικά βιβλία ιστορίας. Το μπετό που λένε, που το παραδέχονται και κάποιοι αρχαιολόγοι, έτσι, ότι η είσοδος κάτω από το κουφιστικό τρίγωνο, η πλάκα αυτή λέει είναι από μπετό. Δεν είναι μόνο αυτή από μπετό. Είναι όλες οι πλάκες από μπετό. Μπετό. Γεωπολιμερές λέμε, τέλος πάντων. Το τι έκανε εδώ ο Σλίμαν τον προηγούμενο αιώνα είναι άγνωστο. Πόσο χάλκευσε την ιστορία, πόσα ψέματα μας έχουν πει για αυτά που βρέθηκαν, κανείς δεν ξέρει. Ή μάλλον κάποιοι ξέρουν, που είναι πολύ λίγοι. Κάποιες πέτρες επίσης εδώ στην αρχή είναι λαξευμένες, λες και εξυπηρετούσαν άλλο σκοπό. Κάποιος τις τοποθέτησε εδώ μεταγενέστερα. Δεν γνωρίζουμε ποιοι φτιάξαν το οικοδόμημα αυτό, τι σκοπό εξυπηρετούσε, πόσοι πολιτισμοί έπειτα επενέβησαν. Δείτε, μην τα καταπίνετε αμάσιτα.
Όπως είδατε, δεν υπάρχω στα πλάνα εντός του θολωτού τάφου. Μπήκα και πιο πριν μόνη μου, ξαναμπήκα πάλι και έφυγα τρέχοντας και τις δύο φορές. Δεν μου άρεσε καθόλου η ενέργεια μέσα. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σκοτεινό και ακραίο, κάτι εξωγήινο. Τώρα πώς να το πω, να το καταλάβετε, κάτι αλόκοτο. Δεν ένιωσα καθόλου καλά, ένιωθα ότι κάποιος σαν να θέλει να με σπρώξει, να με πετάξει κάτω. Μου έρχεται τάση εμετού, δεν ξέρω εγώ, δεν θέλω να ξαναμπω μέσα. Δεν μου αρέσει καθόλου η ενέργεια. Μη σας πω ότι είναι χειρότερη από τον τάφο των δαιμόνων. Εσύ, Ελένη, πώς το ένιωσες που έκατσες περισσότερη ώρα? Εγώ αυτό που ήθελα από την αρχή ήταν να μπω μόνη μου στο πιο μέσα καινοτάφιο, ναι, που έχει ένα δωμάτιο, ένα άλλο ταφικό θάλαμο. Και εμένα δεν μου άρεσε η ενέργεια αυτή. Σίγουρα κάποιος άλλος, κάποια άλλη ενέργεια το επιμελείται. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ήρθαμε. Και δεν ξέρουμε και τι ήταν θαμένο τελικά εκεί μέσα, αυτή η μούμια. Γιατί δεν ξέρουμε ούτε τι διάσταση έχει αυτή η μούμια, αν και εφόσον έχει βρεθεί. Έτσι βλέπουμε απλά αυτό το πρόσωπο ότι... με τα 800 δόντια. Εγώ νομίζω ότι όπως και στις πυραμίδες της Αιγύπτου, δεν ήταν ούτε καν τάφοι οι πυραμίδες, κάτι άλλο εξυπηρετούσαν, ναι, όπως και εδώ. Ναι. Σε αυτά τα ταφικά μνημεία δεν νομίζω ότι είναι τάφοι. Εγώ την άποψή μου λέω, τώρα ο καθένας σας πιστέψει ό,τι θέλει. Καλά, ναι, πηγαίνουμε και διαστητικά εμείς οι δύο, ναι, ούτως ή άλλως. Παιδιά, είδατε κάτι εδώ? Μόνο μου. Oh! Ελένη, κοίτα. Πάλι το αγρογλυφικό. Κοίτα. Όχι, αυτό παρά είναι. Γιατί... όλα δεν είναι καθισμένα. Εκτός από πιάνει αέρα στο σχολείο και το έχει. Όχι, βρε, δεν μπορεί τα μισά να βγαίνουν. Πόσο περίεργο μπορεί να είναι. Είμαστε ακριβώς από πάνω, στην κορυφή δηλαδή του θολωτού τάφου. Είμαστε στο κέντρο. Και όπως βλέπετε, υπάρχει ένα πράγμα σαν κυκλικό εδώ, το οποίο περιστοιχίζεται γύρω-γύρω από κάτι φυτά, στο κέντρο ακριβώς του κύκλου. Δεν υπάρχει τίποτε, δεν υπάρχει ούτε χορταράκι, για κάποιο λόγο δεν φυτρώνει. Και επίσης βλέπουμε εδώ πέρα αυτό εδώ το περίεργο φαινόμενο, σας θυμίζει κάτι? Δεν μοιάζει σαν το αγρογλυφικό με τα καθισμένα ξερά φυτά που είχαμε δει και στο ναό της Δήμητρας στο Θωρικό? Εμένα μου βγάζει ακριβώς την ίδια φάση. Τώρα κάποιοι μπορούν να πούνε ότι, ναι, ξέρετε κάτι, μπορεί να είναι από τον αέρα και αυτά. Ναι, οκ, okay, αλλά πιο πέρα και πιο δίπλα δεν υπάρχει αυτό. Δεν το είναι μόνο φαινόμενο. Εδώ. Κάποια εδώ είναι... δεν είναι όλα. Ναι. Δεν είναι όλα. Αυτός ο θάμνος εκεί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν έχει. Ακριβώς. Είναι λες και κάτι έχει κάτσει βαρύ επάνω ή κάτι τα κάθισε στο συγκεκριμένο μέρος. Να σας πω εγώ τι είναι. Τι είναι? Μια και βρισκόμαστε σε μια αλόκοτη περιοχή ταφικών μνημείων, εδώ πέρα μας επισημαίνει ότι κάποια ενέργεια περίεργη και όχι ανθρώπινη κάτι δημιουργεί. Μπορεί να είναι στροβίλισμα. Αριστερόστροφο είναι. Αριστερόστροφο, έτσι πάει. Αν είναι αριστερόστροφο, όπως και αριστερόστροφη η σπήρα, σηματοδοτεί τον θάνατο. Και δεύτερον, αυτό που μου κάνει εμένα προσωπικά εντύπωση, ότι δεν συγκεκριμενοποιείται στα ξερά τα χόρτα, να πεις ότι είναι ξερά και, ναι, λυγίσανε, σπάσανε, και τα χλωρά την ίδια φορά έχουν. Ακριβώς. Οπότε είναι σαν κάποια ενέργεια να έρχεται μια συγκεκριμένη ώρα και επιμένω πάνω σε αυτό και να δημιουργεί αυτή την εικόνα στο έδαφος. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Καλό θα ήταν να κάνουμε ένα μικρό session με το Spirit και νομίζω ότι είναι και το κατάλληλο σημείο. Δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα μέσα στο θολωτό, νιώθω άσχημα, οπότε νομίζω ότι είναι και καλύτερα το ότι βρισκόμαστε ακριβώς από πάνω σε αυτή την περίεργη σπήρα. Τι ήταν αυτός ο χώρος? Μπορείς να μας δώσεις μια συγκεκριμένη απάντηση? Λοιπόν. Ναός. Ναός, Θεός, λοιπόν. Θες να μας πεις λίγο πιο συγκεκριμένα τι ήταν αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε από πάνω? Ζω. Ναι. Ήτανε όντως πραγματικά ο τάφος του Ατρέα το συγκεκριμένο ταφικό μνημείο ή εξυπηρετούσε σε κάποιους άλλους σκοπούς για τον καιρό εκείνο? Θα δεις τι. Τι θα δούμε? Πάμε παρακάτω, πες μας τι θα δούμε. Υπάρχουν χθόνιες οντότητες εδώ που δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα? 50. Υπάρχουν 50 οντότητες. Τι οντότητες είναι αυτές?
κακοδαίμονες. Προβλήματα. Δημιουργούν προβλήματα. Άρα δεν είναι κάτι καλό. Ο άρχοντας του μέρους βρίσκεται εδώ. Ναι. Από πίσω, από το θολωτό τάφο, είναι ο τάφος των δαιμόνων. Βεβαίως όλη η περιοχή είναι γεμάτη τάφους. Απλά, εγώ θα ήθελα από εδώ να δω που βγάζει. Εδώ είμαι βέβαιος ότι πιο κάτω μπορεί να υπάρχουν και άλλοι θολωτοί τάφοι. Παιδιά, εγώ έχω αρρωστήσει. Εσύ, Ελένη, πώς είσαι? Ναι, δεν μπορούμε να παραμείνουμε άλλο στο χώρο, γιατί κάτι αρνητικό μας τραβάει τη δικιά μας την ενέργεια και δεν μπορούμε. Πάμε να φύγουμε, πάμε σε άλλα μέρη. Χίλια συγγνώμη, ακολουθήστε μας. Κοιτάξτε πώς είναι. Φανταστείτε τώρα, έτσι από μακριά φαίνεται και καλύτερα και σε σχέση με την Τούμπα, που λέμε δηλαδή το βουνό ακριβώς απέναντι, ότι αυτό το μέρος ήταν ένας τεράστιος θολωτός τάφος, φανταστείτε από πάνω να κλείνει, και το έμπα μπροστά είναι η πύλη των Λεόντων, όπως είδαμε και πιο πριν. Εντάξει, η Miss McPie ίσως σε υπερέβαλε λίγο, αλλά δικαιωμά της, είναι η γνώμη της. Εγώ θεωρώ ότι ο θολωτός τάφος που λέω εγώ για την πύλη των Λεόντων πρέπει να είναι μέρος του τείχους. Δηλαδή δεν περιβάλλει όλο το τείχος, απλά περιβάλλει μέρος του. Κοιτάξτε τις μεγάλες πέτρες. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Ποιος υποτίθεται ότι είναι αυτός ο τάφος τώρα? Αυτός ο τάφος που ονομάστηκε συμβατικά κλασικά πράγματα. Η κατασκευή του, το οποίο κατατάσσεται στους αρχαιότερους των Μυκηνών. Τσιμέντο είναι αυτό? Τσιμέντο είναι αυτό, αυτά είναι τσιμέντο. Όχι, όχι, μπορεί, μπορεί, Ελένη, μπορεί, γιατί όχι. Αφού είναι πετρούλες μικρές, βρε. Τίποτα, μου φάινε. Πάρα πολύ ανακατασκευασμένο. Ναι, το φτιάξανε... Γενικά ανακατασκευασμένο, δεν είναι αυτή η αρχή. Για ποιο λόγο να το ανακατασκευάσουν όμως? Δεν νιώθω ενέργεια εδώ πάντως. Δεν έχει τίποτα. Μπαλώματα. Και κακά μπαλώματα. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε συγκολητική ουσία εδώ πέρα, είναι πρόσφατη, παιδιά. Καμία σχέση, από δάχτυλα ανθρώπινα και... Καμία σχέση. Εντάξει, 19ο αιώνα μάλλον τεχνική. Μπορεί του Σλίμαν να είναι. Όχι, μπορεί σίγουρα. Το θέμα είναι για ποιο λόγο. Είμαστε σε αυτό που λέγεται θολωτός τάφος του Αιγίστου. Προφανώς ο Σλίμαν και οι συνεργάτες του βρήκαν κάτι κατεστραμμένο εδώ και αποφάσισαν να το αναστηλώσουν. Είναι φανερό ότι και η συγκολητική ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί είναι λάσπη. Φαίνεται. Έχουν βάλει κάτι τουβλάκια. Η αναστήλωση που έκανε ο Σλίμαν, πιθανότατα, έτσι, υπόθεση είναι αυτή δικιά μας, έτσι, παιδιά, δεν χρειάζεται να το πιστέψετε. Όσο πάει προς τα πάνω, βλέπουμε ότι η κύρτωση είναι πολύ δυσανάλογη του μεγέθους. Δηλαδή, έχει πολύ μεγαλύτερη κύρτωση όσο αναμένει προς τα πάνω. Γι' αυτό ίσως και ο Σλίμαν σταμάτησε εκεί και ούτε καν αποπειράθηκε να το πάει πιο πάνω, γιατί προφανώς το κτίσμα θα έπεφτε. Βλέπουμε πετρούλες από πάνω, άλλος πολιτισμός. Παιδιά, είναι ένας ταχταρμάς από πολιτισμούς, από ανακατασκευές. Η πραγματική ιστορία του μέρους είναι άγνωστη. Κοιτάξτε, η ένωση εδώ. Άλλη πέτρα ή απ' έξω, άλλη από μέσα. Βέβαια, το περίεργο είναι ότι έχουν βάλει τσιμεντάκι εδώ πέρα και το έχουν συγκολλήσει. Τσιμεντάκι, το είδα εκεί. Εδώ, αυτό εδώ όμως. Καινούριο, λες. Λες. Ναι, χώμα είναι, ρε. Χώμα είναι. Δεν το έχουν ανοίξει, το έχουν χτίσει από πάνω, ρε παιδιά. Για μένα υπήρχε μόνο αυτό και η είσοδος, η οποία αναστηλώθηκε και όλα τα άλλα τα ξανά ανακατασκευάσανε με σημερινά υλικά. Γιατί είδαμε και κάποιο είδος κονιάματος που φαίνεται σαν ασβέστη, σαν τσιμέντο. Οπότε δεν σηματοδοτεί αρχαιολογικό. Συμφωνώ 100%. Οι μεγάλοι ογκόληθοι κλπ. Οι οποίοι βρίσκονται στην είσοδο είναι απλά... Πεταχτό, ακριβώς έτσι. Γιατί έτσι τρίβεται όσο το πιάνει στο χέρι σου, που σημαίνει ότι είναι και αυτό του Σλίμαν κατασκεύασμα. Δεν το είχα πιάσει πριν, συγχωρέστε με. Το μόνο που υπήρχε από τον αρχαίο τάφο είναι το δεξί μέρος, αυτό εδώ, και η οροφή. Μόνο αυτό το μέρος είναι. Ήτανε, δεν ξέρω,
ξέρουμε. Δεν νομίζω να ήταν τάφος. Διότι μπορεί και να μην ήταν καν τάφος, να ήταν απλά ένα μνημείο, ένας ναός, ένα άλλο κατασκεύασμα. Και να το φτιάξαν να φαίνεται και καλά σαν τάφος. Για μένα ήταν μυητική χώρη. Ναι. Έχω μια μεγάλη βέβαια εγώ απορία. Αν όντως ήταν μυητική χώρη, όπως λέει η Ελένη, για ποιο λόγο να έχουν φτιάξει τόσους πολλούς μυητικούς χώρους? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ανάλογα με τον ιεροφάντη που έκανε την έναρξη. Στο τι πίστευε και τι ήθελε να δείξει. Σωστό. Σεβαστό. Είναι. Σεβαστό. Πάμε στον δίπλα τώρα, ναι. Τάφο. Η αλήθεια ποτέ δεν θα βγει στην επιφάνεια, δυστυχώς. Και κάτι άλλο, παιδάκια, ήρθε η άνοιξη. Μακάρι, αλλά... Μέντε να ανέβει η Περσεφόνη τελικά. Εδώ βρισκόμαστε ακριβώς απ' έξω από τον θολωτό τάφο, υποτίθεται, της Κλητεμίστρας, η οποία, όπως θα ξέρετε, είχε τέκνα την Ιφηγένεια και τον Ορέστη και άλλα πολλά τέκνα, ένας εκ των οποίων λεγόταν Αλίτης. Αυτό το λέω εντελώς έτσι χαριτωμένα, γιατί μου κάνει και εντύπωση. Ας πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται μέσα. Έτσι. Αυτό είναι γνήσιο, το βλέπεις ότι είναι αρχαίο κατασκεύασμα. Ναι. Και βεβαίως υπήρχε πόρτα και εδώ, έτσι. Γεωπολιμερές και εδώ βεβαίως. Και κομμένο, έτσι. Βλέπετε, οι πέτρες είναι κομμένες. Κάτι σαν λεπίδι. Και αυτό το έκαναν άνθρωποι της εποχής του Χαλκού. Κούφιο, παιδιά, είναι κούφιο όλο. Είναι όλο κούφιο. Κούφιο είναι. Παιδιά, υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει και άλλο κάτω και να το ανεβάσαν. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάει και πιο κάτω. Το βλέπετε εδώ, κοιτάξτε τις πέτρες εδώ. Ναι, είναι θαμμένες. Είναι θαμμένες οι πέτρες. Κοιτάξτε. Σταματάει. Όχι, το ανεβάσαν για κάποιο λόγο. Ναι, και αυτό δεν είναι τυχαίο, ο υπόκοφος θόρυβος που κάνει. Εδώ ξεκάθαρα βλέπουμε ένα κατασκεύασμα το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη επεξεργασία. Ειδικά το πάνω μέρος του θόζου φαίνεται ανακατασκευασμένο. Τώρα δεν ξέρουμε αν το έχει κάνει ο Σλίμαν ή αν είχε γίνει πιο πριν. Φυσικά το μέρος όλο αυτό, όπως είδατε, είναι κούφιο από κάτω, το νιώθουμε. Και όπως είπε πολύ αστόχα και ο Μίστερ Μπράιτ, μήπως όντως πήγαινε πιο κάτω, δηλαδή είχε και άλλο επίπεδο και ουσιαστικά το έχουν γεμίσει, πως είχε και κάποια καταπακτή που οδηγούσε και σε κατακόμβες, κανείς δεν ξέρει. Τώρα εδώ δεν βλέπουμε κάποια τρύπα ή κάποια είσοδο. Ενεργειακά δεν είναι τόσο χάλια σαν αυτό του Ατρέα. Έχει μια περίεργη ενέργεια, πάλι ψιλοαλόκοτη, για μένα έστω, αλλά όχι αυτό το πράγμα που νομίζω ότι θα πεθάνεις. Έχουμε και κάποιες λίγες ενδείξεις στο IMF. Να, εδώ. Ναι, γιατί είναι κοντά στο κέντρο. Εδώ βρισκόμαστε στο κέντρο, όπως έχουν τοποθετήσει και αυτή την πέτρα. Εμένα δεν κάνει εντύπωση το κλείσιμο από το τρίγωνο. Αυτό είναι το περίεργο. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Για ποιο λόγο έκλεισε το κουφιστικό τρίγωνο? Όχι, δεν νομίζω. Για ποιο λόγο κλείσαν το κουφιστικό τρίγωνο? Και από ό,τι βλέπουμε, έχουν χρησιμοποιήσει τσιμέντο για να το κλείσουν. Άρα είναι δουλειά του Σλίμα, παιδιά, αυτή. Το θολωτό κατασκεύασμα αυτό έχει απέσια ηχητική, που σημαίνει ότι δεν είναι χτισμένο από ένα πολιτισμό. Έχουν επέμβει πάρα πολύ και το έχουν κάνει. Μην πω πώς το έχουν κάνει. Πολύ πιθανό το κουφιστικό τρίγωνο που έχει κλείσει ο Σλίμα να έχει συμβάλει πολύ στην κακή ηχητική του μέρους. Κατά δεύτερο λόγο, έχουν μπαζώσει κάποιο μέρος της βάσεως. Δεν ξέρουμε πόσο έχουν μπαζώσει και το έχουν μπαζώσει μέχρι έξω, μέχρι την είσοδο. Μπορεί να είναι ένα μέτρο, μπορεί να είναι δύο μέτρα, δεν ξέρουμε πόσο. Γιατί βλέπουμε κάθε φορά που χτυπάμε το πόδι μας, ακούμε ένα υπόκοφο ήχο. Είναι όλο κούφιο. Τι θέλουν να κρύψουν? Γιατί ο λόγος που το έχουν κάνει αυτό είναι μόνο για να κρύψουν κάτι. Για να ολοκληρώσουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε κάποια πράγματα ανάλογα με την άποψη του καθενός. Η δική μου άποψη όσον αφορά τους θολωτούς τάφους είναι η εξής. Ότι δεν ήταν καν ταφικά μνημεία, ήταν χώροι συγκέντρωσης ενέργειας, στους οποίους εισέρχονταν κάποιοι μοιημένοι και ανώτεροι πνευματικά άνθρωποι, κάνανε κυκλικές τελετές,
Και λέω κυκλικές γιατί όσο κάνεις ένα κύκλο, κατά κάποιο τρόπο προσελκύεις τη δύναμη μιας ενέργειας και την ισχυροποιείς. Και μετά, αφού είναι τόσο ψηλά σαν κτίσματα, η ενέργεια γινόταν σπυροειδής προς τα πάνω και προσέλκυε άλλα όντα από άλλες συχνότητες. Ή από άλλες διαστάσεις. Αλλιώς δεν εξηγείται. Θυμάσαι στον προηγούμενο τάφο το θολωτό εδώ πιο πάνω που είχε τρύπες και είχε σπυροειδή τέτοιο. Στον δαιμόνων που είχαμε πάει. Ναι. Πιθανότητα μεγάλη να υπάρχει υπόγειο δίκτυο στο όνομα να επικοινωνούν αυτοί τα μεταξύ τους. Μα ούτως ή άλλως. Αναγράφεται κιόλα. Καλά, μετά πάει μακριά η βαλίτσα. Πάει στην Κούφια Γη που λέγαμε και για την Ελευσίνα. Ναι. Και για άλλα μυστήρια, για άλλες οντότητες. Το θέμα είναι ότι σίγουρα το κτίσμα αυτό, εν πάση περιπτώσει, πάει πολύ πιο χαμηλά. Έπειτα μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν τάφο, έτσι. Νοικία των σφυγγών, εδώ με έναν σφίγγιο. Οι σφίγγες, οι μέλισσες, μήπως μένα, ναι. Ξέρω εγώ τι έμενε. Λοιπόν, αυτά είναι μεταγενέστερα κατασκευάσματα, παιδιά. Πολύ πιθανόν 19ου αιώνα. Βλέπουμε το τσιμεντάκι ανάμεσα. Πιθανότατα. Αν δεν είναι του Σλίμαν, γιατί να μην κατηγορούμε συνέχεια αυτόν για όλα. Πιθανότατα μπορεί να είναι κάποιον ντόπιον ή βοσκόν ή οτιδήποτε τέτοιο. Αρκετά λοιπόν με τους θολωτούς τάφους. Φύγαμε για Τίρινθα. Πάμε! Όπως βλέπετε, μόλις φτάσαμε στον αρχαιολογικό χώρο της Τίρινθας με τα γνωστά κυκλόπια τείχη που υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένα από ασβεστόλιθο. Θα πάμε να δούμε από τι είναι φτιαγμένα. Ωστόσο, στο έμπα εμένα κάτι δεν μου άρεσε. Είδα κάποιες μικρές πετρούλες μεταξύ των μεγάλων ογκόλιθων που σημαίνει ότι είναι ανακατασκευασμένο. Θα πάμε να δούμε όμως. Για ελάτε. Αυτό εννοούσε οι πετρούλες. Τώρα το ανακατασκευάσανε, είχε γκρεμιστεί, όλα τα παράξενα. Αλήθεια δεν βρίσκεις πουθενά σε αυτά που αναγράφονται στην συμβατική ιστορία φυσικά. Μόνο μέσω της έρευνας μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Εδώ από πίσω μου βλέπουμε κάποιες σαν στοές, ας πούμε, δύο τρύπες. Η μία ψήλο θυμίζει θολωτό τάφο, βέβαια βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το χαρακτηριστικό κουφιστικό τρίγωνο. Το μόνο που βλέπουμε είναι μία περίεργη τρύπα. Τώρα, αν δεν έχει ανακατασκευαστεί και ήταν αυτή η αρχική μορφή, τι να πω, ό,τι βλέπετε και ό,τι καταλαβαίνετε. Όπως θα δείτε είναι περιφραγμένο, δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα. Αν είναι σύραγγες, ποιος ξέρει πού οδηγούν. Τώρα μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Πάντως το μέρος αυτό έχει μια παράξενη ιστορία, διότι είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα και τόσο ακαθόριστα και απροσδιόριστα που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Υποτίθεται ότι εδώ το φτιάξανε στην νεολιθική εποχή, αν είναι δυνατόν, είχανε τεχνολογία να μεταφέρουν αυτούς τους ογκόλιθους, έτσι, και να τους τοποθετούν με τέτοια μαεστρία που δεν χάσχουν καν την νεολιθική εποχή. Ναι, ογκόλιθοι οι οποίοι ζυγίζουν τόνους. Τώρα τι να πω, τα συμπεράσματα δικά σας πάντα. Υποτίθεται ότι γύρω στον 4ο ή 5ο αιώνα εδώ εγκαταλείφθηκε, διότι οι αργοί είχαν κάνει εκστρατεία και όπως ξέρετε χάσανε. Οπότε και καταστράφηκε υποτίθεται το μέρος. Λογικά θα ήταν άλλο τόσο στο ύψος. Οπότε φανταστείτε τι όντα, πόσο μεγάλου μεγέθους κατασκεύασαν αυτά τα τείχη. Τώρα, εντός της Ακροπόλεως υπάρχουν κάποιες σύραγγες, δυστυχώς δεν είναι τώρα επισκέψιμες, όπου η συμβατική αρχαιολογία σου λέει ότι οδηγούσαν σε κάποια τετράγωνα δωμάτια, τώρα δεν σου λέει ούτε γιατί υπήρχαν, ούτε και τι κάνανε μέσα σε αυτά τα δωμάτια.
Φυσικά όμως αναφέρεται ότι σε ένα από αυτά ίσως τελούνταν κάποιες ιεροπραξίες. Τι να πω, αυτό το μέρος είναι τόσο μυστηριώδες, μου θυμίζει γενικά την πυραμίδα του Ελληνικού που είχαμε επισκεφθεί, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Τι να πω. Εδώ υποτίθεται ότι είναι αυτά τα τετράγωνα δωματιάκια που κανείς δεν ξέρει τι κάνανε εδώ. Όλα κάνανε. Τώρα εγώ πάντως αυτό που βλέπω είναι κάποιες πετρούλες αρκετά πιο μικρές, οι οποίες δεν παραπέμπουν στην υπόλοιπη τεχνοτροπία εδώ του μέρους. Μήπως έγιναν πιο μετά. Το θέμα είναι, όπως πάντα, ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ποιοι ζούσαν εδώ, τι φτιάχνανε. Ζούσαν εδώ κάποιοι. Αν και εφόσον ζούσαν και δεν είμαστε στον Άδη. Α, κι άλλοι πέρα. Οι ανασκαφές του 19ου αιώνα, οι οποίες ήταν παραπάνω από μία, συμμετείχε βέβαια ο Σλίμανς σε αυτές, φυσικότατα. Ποιος ξέρει πόσο έχουν αλλοιώσει αυτό το χώρο. Όλα αυτά που μας λένε ότι είναι χτισμένο από ανθρώπους της νεολιθικής εποχής, εμείς τα ακούμε βερεσέ βεβαίως. Βλέπουμε συνεχώς τριγωνικές κατασκευές. Τεράστιες, που δεν έχουμε καμία ιδέα στο τι μπορεί να χρησιμεύαν. Όπως και να έχει, έχουν παρέμβει οι αρχαιολόγοι, όπως βλέπετε, γιατί το πίσω μέρος, το οποίο είναι πολύ πιθανό αρχικά να ήταν διαμπερές, έχουν τοποθετηθεί πέτρες με τσιμέντο ανάμεσα. Και έχουν αλλοιώσει εντελώς βέβαια και την εικόνα αλλά και την ενέργεια του χώρου αυτού. Νιώθουμε flat. Εδώ τώρα πάλι συναντάμε το γιο πολυμερές. Αυτό δηλαδή το περίεργο σκυρόδεμα με τα θαλασσινά βότσαλα. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και μία τρύπα και στο ένα μέρος και στο άλλο που μάλλον κάτι έμπαινε. Μπορεί να ήταν κάποια πόρτα. Αυτό είχε μπει καλούπι και φαίνεται ότι οι πέτρες έχουν λιώσει. Σωστή. Δεν είναι τριμμένο. Ήταν το γιο πολυμερές λοιπόν, ήταν ακόμη νοπό. Βάλανε ένα άλλο. Αυτό. Βάλανε κάτι μέσα και πήρε αυτό το σχήμα. Ακριβώς απέναντι έχει και το άλλο. Παντίστηκε. Ναι, για πάμε, προχωράμε. Όπως είδατε, ανακαλύψαμε κάποια απομεινάρια από κολόνες, κοιόνες τέλος πάντων, οπότε ερχόμαστε στο συμπέρασμα ότι ίσως εδώ να ήταν κάποιο είδους ιερό. Τώρα υπάρχει και αυτό το κυκλικό κατασκεύασμα που είναι ακριβώς μπροστά δηλαδή στην είσοδο, οπότε νομίζω ότι ίσως είναι βωμός. Υπάρχει τόση αλλίωση, έχουν τσιμεντώσει το χώρο, έχουν μετακινήσει πέτρες, όλα αυτά, οπότε δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα νόημα. Ωστόσο, τα ίχνη του αρχαίου ναού υπάρχουν. Θέλω να δεις και άλλες κολόνες εκεί. Το ξέρω. Τα έχουν τσιμεντώσει, Ελένη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάτι σαν φρεάτιο, το οποίο το έχουν κλείσει. Για μένα σίγουρα υπάρχει κάποια καταπακτή από κάτω και θα σας δείξω γιατί έχω βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Σίγουρα από εδώ κάτι συνδεόταν από κάτω, διότι... Για ελάτε. Ακριβώς δίπλα υπάρχει ένας τάφος. Αν και εφόσον αυτό εδώ ήταν ναός, ορίστε ο τάφος και ορίστε και το μαντίο. Και γιατί όχι να μην έβγαινε από εκεί μέσω της καταπακτής ο εκάστοτε ιεροφάντης ή η πυθία και να δίνε το χρησμό. Εννοείται ότι η καταπακτή σίγουρα θα ήταν πολύ πιο μεγάλη, αλλά όπως βλέπετε επειδή το έχουν τσιμεντώσει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Πάλι εικασίες κάνουμε, αλλά εγώ αυτό το πράγμα εδώ το νιώθω ότι είναι τάφος. Ξεκάθαρα. Φυσικά δεν υπάρχουν πινακίδες που να αναγράφουν το τι είναι. Πάντως οι πέτρες τώρα που βλέπουμε εδώ, εμένα μου φαίνονται και μεταγενέστερες, είναι πιο μικρές, είναι λίγο ακατάστατες. Για μένα εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Μου φαίνεται ότι είναι σκεμμένα, κατεστραμμένα για να αποκρύψουν αυτό που ήδη υπήρχε εξ αρχής. Έχουν καταστρέψει κύονες από τη ρίζα τους, σαν κάτι να τους έχει κόψει. Άρα εδώ πέρα σηματοδοτεί την εγκατάσταση ναού ή ναών.
Πάμε να κάνουμε τώρα ένα session με το Spirit Box, να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό το μέρος και αν μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις σχετικά. Τι ήταν αυτό το μέρος, ναός? Ήταν ναός. Νομίζω. Τι ήταν αυτό εδώ το μέρος? Ναός. Okay. Αφού ήταν ναός, υπήρχε και κάποιο μαντίο. Από πίσω. Από πίσω, παιδιά. Νομίζω ότι είπε ναι και από πίσω. Από πίσω. Υπάρχουν αρχαίοι τάφοι εδώ. Ναι, εκεί. Ναι. Αυτό το κυκλικό κατασκεύασμα δίπλα μου ήταν βωμός. Λάμια. Άντε, γεια. Υπήρχαν χθόνια τέρατα εδώ, όπως λάμιες. Υπήρχαν. Παιδιά. Υπήρξε ή υπήρχαν, είπα. Εντάξει, ναι, οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι άμεσες. Ναι. Εδώ είναι το προβληματισμός μας, γιατί πάντα παίρνουμε άμεσες απαντήσεις μέσα από ένα απλό κουτί. Για άλλους μπορεί να θεωρηθεί γελίο. Για μας είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Γιατί αυτά ούτε στα βιβλία δεν μπορούμε να τα βρούμε, ούτε πουθενά. Και να πούμε ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιούμε είναι αναλογικό. Δεν είναι ψηφιακό, άρα δεν μπορεί να υπάρξει κάποια παρεμβολή τύπου, δηλαδή να έχουμε προηχογραφημένα μηνυματάκια και λεξούλες κτλ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ένα απλό μηχάνημα χειροκίνητο. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα ναό. Είναι προδωρικός ο ναός αυτός? Αποχωρούμε σιγά σιγά από το χώρο της Τίρινθας. Εμένα, παιδιά, αυτό που μου έβγαλε πέρα από την πλάκα, έχετε διαβάσει Lovecraft? Έχετε διαβάσει το μυθιστόρημα «Στα βουνά της τρέλας»? Θα σας φανεί κουλό. Κάτι τέτοιο μου έβγαλε εδώ το μέρος. Λες και τα αρχικά όντα που κατοικούσαν εδώ ήταν κάτι σαν τους μεγάλους παλαιούς του Lovecraft. Όσο παράξενο και να ακούγεται. Πάντως σίγουρα δεν ήταν συμβατικοί άνθρωποι όπως εμείς και εσείς. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν μπορείτε βέβαια να καταλάβετε πολλά πράγματα αν δεν είστε στον χώρο. Γιατί ο χώρος δίνει την ενέργεια στον άνθρωπο και τον ταξιδεύει πέρα από το χώρο και το χρόνο. Από τους αρχαιολογικούς χώρους και είπαμε λίγο να χαλαρώσουμε. Τώρα βρισκόμαστε στην πόλη του Ναυπλίου. Είμαστε στην παλαιά πόλη μέσα. Θα δείτε και τα χαρακτηριστικά σοκάκια. Εδώ βλέπουμε κάτι σαν παλαιό αρχοντικό. Κοιτάξτε μια ωραία πόρτα. Παπάλια. Ναι, είναι παλιό. Για ακολουθήστε μας. Η σημερινή περιήγηση στους αρχαίους τόπους της πατρίδας μας έλαβε τέλος. Πήγαμε στην Τίρινθα. Δεν ξέρω τι περιμέναμε να δούμε και να νιώσουμε. Για μια ακόμα φορά, φυσικά, τα πάντα έχουν καλυφθεί με τσιμέντο αυτή τη φορά. Προσπαθούν κάποιοι να κρύψουν εντέχνως και επιμελώς την ιστορία της πατρίδας μας. Είτε αυτή αφορά σε ανθρώπους, είτε αυτή αφορά σε γίγαντες. Τα κτίσματα που είδαμε σήμερα τα περισσότερα δεν ήταν έργα ανθρώπων. Πάντοτε πιστεύετε βέβαια ό,τι θέλετε. Όσο και να προσπαθήσουν, δεν μπορούν να εξαφανίσουν όλα τα στοιχεία. Οι ενέργειες στους χώρους, όπως βλέπετε, μεταλλάσσονται, δεν είναι ίδιες. Το κάθε μέρος, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει και το στίγμα του. Και αυτό είναι και το ωραίο. Έτσι πάει. Γιατί υπάρχει μια αρμονία και μια ισορροπία. Αυτό ήταν το vlog για απόψε. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το βρήκατε οικοδομητικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Είστε πανηδίν και τσάου! Καληνύχτα!